Κινητοποίηση στα διόδια των Μαλγάρων πραγματοποίησαν εκ νέου σπουδαστές του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μαζί με το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό σχετικά με τις επιπτώσεις του σχεδίου Αθηνά για την αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Για περίπου μια μισή ώρα άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και διένυμαν ενημερωτικά φυλάδια στους διερχόμενους οδηγούς με τα οποία γνωστοποίησαν μεταξύ άλλων τα αιτήματά τους για τιμή διάλυση του μεγαλύτερου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας. Την Τρίτη πραγματοποίησαν πορεία και διένυμαν ενημερωτικό υλικό στην κοινότητα της Ίνδου με στόχο να ευαισθητοποιήσουν όπως ανέφεραν τους κατοίκους για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες στην τοπική κοινωνία από τη συγχώνευση, κατάργηση ή μετακίνηση των 13 τμήματων του ΤΕΙ βάσει του σχεδίου Αθηνά. Σε 24 ώρια απεργία κατέρχονται την Πέμπτη καθηγητές των ΤΕΙ με απόφαση της ομοσπονδίας τους, ο ΣΕΠ ΤΕΙ, η οποία διοργανώνει πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας ζητώντας την απόσυρση του σχεδίου Αθηνά. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΠ ΤΕΙ καλεί το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους φοιτητές και τους διοικητικούς υπαλλήλους των ΤΕΙ να δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη μία μετά το μεσημέρι. Ήδη εκατοντάδες σπουδαστές, καθηγητές και διοικητικοί του Αλεξάνδριου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται να μεταβούν με πούλμαν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Όπως είναι γνωστό, το σχέδιο Αθηνά έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καθώς 10 τμήματά του καταργούνται ή μεταφέρονται στις Σέρρες και στη Φλόρινα.